Στιγμές αγωνίας πέρασε η Ορθούλα Παπαδάκου όταν άκουγε την είδηση για τα επικίνδυνα ενθέματα σιλικόνης από τη Γαλλία. Η Ορθούλα δεν έχει κρύψει ότι έχει κάνει εφιξετική στήθους και μέχρι να επικοινωνήσει με τον γιατρό της, η αγωνία της ήταν μεγάλη. Υπήρχαν δευτερόλεπτα που παίρνα και λέει λες. Ξέρεις, άνθρωποι είμαστε, το σκέφτεσαι για λίγο. Αλλά Δευτέρα, αμέσως το πρωί-πρωί, επικοινώνησα με τον γιατρό και όλα ήταν μια χαρά. Πέρασα δύο μέρες έτσι περίεργα, όχι επειδή δεν μπορούσα να βρω το γιατρό μου, επειδή περίμενε να φτάσει Δευτέρα. Έμαθα, ησύχασα. Η πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, καθώς νοσηλεύτηκε πολλές μέρες στο νοσοκομείο, την έκανε να φοβάται για το τι θα ακούσει στην άλλη άκρη της γραμμής. Για λίγο δίστασε να κάνει το τηλεφώνημα στο γιατρό της. Προσπαθώ να το βγάλω το μυαλό μου. Και όταν για ένα διάστημα είσαι συνέχεια με τους γιατρούς και μιλάς συνέχεια με τους γιατρούς, κάπου διστάζεις. Ξέρεις, είναι άρνηση λιγάκι. Τη στιγμή που μάθαινε τα καλά νέα για εκείνη, άκουγε τα δύσκολα για μια φίλη της που είχε υποβληθεί σε ευξαιρετική στήθους με τα επικίνδυνα ενθέματα. Ένας φίλος μου, η κοπέλα του, ήταν μια της κοπέλες που έχει το επικίνδυνο σιλικόνη και μπαίνει η επέμβαση. Όσο να είναι, ανησύχησε, στενοχωρημένη είναι, δεν ρώτησα πού και πώς που το έκανε και ποιος γιατρός. Στενοχωρημένη ήταν, εντάξει, την πήραν τηλέφωνο, την ειδοποίησανε και μπαίνει να το βγάλει. Κάνουμε κάτι να είμαστε πιο όμορφες, να χαρούμε πιο πολύ. Μερικές φορές, εντάξει, υπάρχει και ένα επικίνδυνο. Ξέρεις ποτέ πώς θα γίνει κάτι, αλλά δεν το έχουμε μετανιώσει. Mm-hmm. Είναι κάτι που ήθελα, είναι κάτι που έκανα. Ένα πλούσιο μπούστο είναι το όνειρο για πολλές γυναίκες, μόνο που για κάποιους το όνειρο έγινε φιάλτης.